Καλησπέρα σε όλους από το Χριστό του Αγίου Νικολάου. Έβδομη αγώνες για τον δεύτερο όμιλο της Evolution. Οι Young Bowlers φιλοξενούν τους Bonobo. Οι Bowlers, οι οποίοι έρχονται με καλή ψυχολογία, νίκησαν μία ομάδα που έχει να χάσει από τις 10-12, είχε να χάσει μάλλον από τις 10-12 του τρίτου σετ, τον Πλαστιακό. Ανέβηκαν λίγο πιο ψηλά στην βαθμολογία αυτού που πραγματικά πολύ δυσκολεύει. Θα ξαναδεί πολλέ φορέ, νομίζω ότι είναι ο δυσκολότερο σε αυτή την κατηγορία για φέτο. Από την άλλη, Bonobo ψάχνουν να βρουν λίγο τα πατήματά του. Από ό,τι είπαμε και με τον Θωμά. Το τελευταίο rebound, άσκηση και η δεύτερη προσπάθεια από τον Κουτσαντά. Μάχης για τα rebound. Μπάλα ξανά στην κυρία Κίτρινον. Κουτσαντάς. Προαδούλας. Μπάλα δεν περνάει χαμηλά, κλέψιμο από τον Ράπτη. Ο Ράπτης ο οποίος είναι καινούργια μεταγραφή, γιατί τον θυμάμαι στην Πόρτο. Είχαμε παίξει με την ομάδα που εγώ αγωνίζομαι στο Summer. Νομίζω ότι αυτός είναι. Ζωμπάνος για 3, πανηγύριζα από πριν, αλλά δεν δικαιώθηκε ο Κολυμπάκης. Πρώτο φαουλ της αναμέτρησης είναι από την ομάδα του Στεφανάκου. Ποιος είναι στο παγκό. Τα είχαμε ξαναπεί πάνε εδώ στο ίδιο γήπεδο πριν λίγο καιρό. Και μου έλεγε χαρακτηριστικά, μπορούμε να μην ξαναβγούμε που πήγαινε να είναι καλή ομάδα. Κάτι τέτοιο. Λογικά. Μάλλον αυτός είναι ο λόγος. Αυτό σημαίνει καλός ηγέτης. Βάζουμε την ομάδα πάνω από το εγώ. Μουζάκης για 3. Απαντάει ακριβώς στο ερώτημα που έθεσα. Πρώτο τριγωδάκι για τους Bowlers. 3-0. Δεν είναι θέμα αυτό, αλλά κάτι παραπάνω θα ξέρει για την πεντάδα που ξεκινάει. Μπάλα έξω. Αλφαντής. Δύσκολο φέιντ, αγώ έφυγε. Δευτερό σουρλί. 3-2 απαντούν. Μετά από 2 λεπτά από Bonobo. Ζερμάνος. Ζάκη στην κορυφή και από εκεί στη γωνία στον Ανδρεάδη. Ξανά Μουζάκης, Φλεντεράκη από τα αριστερά. Αμυντικό rebound και η μπάλα στα χέρια του Αλφαντή. Αλφαντής γίνει ψηλά στο ζάουν και τον πιέζει ο Ράπτης. Αμυλά φλότερ, άστοχο. Αμυντικό rebound. Goal, foul. Ο Φουρλής. Συμφωνώ, νομίζω ότι είναι μία από τις ομάδες που αδικεί λίγο τον εαυτό της φέτος. Τους είχα δει και στο γούσου που με τον Πλαστιακό. Νομίζω ότι έχουν πολύ καλό υλικό. Το πρώτο θέμα είναι ότι δεν μαζεύονται και το δεύτερο νομίζω είναι η δυσκολία του ομίλου, για το οποίο δεν μπορούν να κάνουν και κάτι, είναι η αλήθεια. Αλλά από την άλλη νομίζω σαν υλικό θα μπορούσαν εύκολα να είναι εκεί στο 5, 6, 7, 8. Όπως και να έχει, επίτε για τους κίτρινους τριποντάκι. Ας το πω αυτή τη φορά. Μόνο ο Φουρλής έχει σκοράρει και τους 4 πόντους για τους Bonobo. Από την άλλη 3 έχει ο Μουζάκης. Μουζάκης μπάλα στη γωνία, Ζορμπάνος, αυτό είναι πέναλτι. Βιάστηκα να μιλήσω, σίγουρα τον Παναγιώτη μου, rebound. Και βάλω τον Αλφαντή. Ζορμπάνος νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του παίχτη που θέλει κάθε κότς στην ομάδα του. Αν μπορούσα να τον τσιμπήσω και να τον πάω στα κανένα γαμπάρια όπως είναι, θα το έκανα. Αλλά εντάξει, νομίζω
ότι μαζί με τον Μάικ είναι οι δύο σημαίες της ομάδας. Ωραία πάσα τα πόδια. 2-1-2-2. Μουζάκης, ωραίο Eurostep. Ας το χωμό στο δεξί λέει αγώ. Κουραδούλας βρίσκει ωραία την πάσα. Καλάθι. Μετά από την ασύς του Θωμά. Πρώτη πόλη για τον Φαντί. Με εξάδα σήμερα η Μπολδοβό. Δύσκολη μέρα που μας είπε και ο Θωμάς. Από την άλλη 10 είναι οι Μπολέρς. Ανδρεάδης για 3 κοντό. Σουραφό κατεβάζει. Θωμάς θα πάρει ένα screen. Πιτσοτάς παρολάρει κάτω. Κουραδούλας βήματα με τα οποία χρεώνεται ο Μπίτσικας. Μέσα ο Κολυβάκης. Έξω ο Ραπτής από ό,τι καταλαβαίνω. Μέσα. Και ο Παυλόπουλος στην θέση του Αλφαντή. Κάπως έτσι κυλάει και το πρώτο πεντάλεπτο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. 3-6. Προβάδισμα 3 πόντων για τους Μπονόμπο. Κολυβάκης. Ζορμπάνος. Παίρνει την μπάλα χαμηλά στον Αργυρόπουλο και αυτό νομίζω είναι νέα προσθήκη. Μανδράτης για 3 άστοχος. Κολυβάκης ξεκινάει και σκοράρει. Πόσα, 22 που μπήκε στο παρκέ, 30. Μπουραδούλας, πολύ καλή άμυνα του Ανδράτη, γίνει μπροστά και κλέβει. Αργυρόπουλος δώσε ένα screen. Μουζάκης θα πέρασε την παλαστή big side. Ζορμπάνος έψαξε την έξτρα και έκανε λάθος. Πώς καθαρή άμυνα και μπλοκ από τον Παναγιώτη. Time out. 5-6-4 ακριβώς λεπτά από μέσα στο ρολόι. Με το time out, επαναφορά από την baseline για τους κίτρινους. Κουραδούλας ψάχνει την πάσα, αλλά περνάει σε δεύτερο χρόνο χαμηλά. Δύσκολο fadeaway, έστω με ένα μπλο. Διαχειρώσει και σαντά. Πολύ καλά στέκονται μέχρι στιγμής οι Μπονόμπο. Επιβεβαιώνει και αυτό. Βέβαια νομίζω ότι από κάποια στιγμή και μετά, γιατί είναι και η φύση των Μπολέρς τέτοια να πιέζουν και να τρέχουν στο άλλο αντιπόδο. Θα επέλθει και κούραση για τους Μπονόμπο. Όσο εγώ λέω τα δικά μου, δύο βολές τις οποίες θα εκτελέσει ο Κιτσαντάς. Μέσα η πρώτη με τα μπλο. Κιτσαντάς στις 4. Φτάνει εκδοτικά τον Φουρλή. Μέσα και ο Μάικ. Στεβανάκος. Κουζάκης θα σκοθεί για 3. Το σούπι του Μαχτήντο. Έφυγε, σηκώθηκε, αλλά στήθηκε από τα αριστερά ο Βουρλής. Δύο και 40 τόσο ρολόι. Στεφανάκος έμεινε μόνος του, αυτό είναι πέναλτι. Όσες φορές το έχω πει, τους έχω πάρει στο λαιμό μου. Συγγνώμη και στον Μάικ και στον Παναγιώτη. Δεν θα το ξαναπώ. Στο πεντοπόδι επαναφορά από το πλάι για τους κίτρινους. Παυλόπουλος. Παυλόπουλος. Ο οποίος θα πάρει ένα screen, θα ψάξει
την πάσα, πολύ καλή η άμυνα του Κολυμπάκη. Στεφανάκος. Κολυμπάκης θα στοθεί από τέτοιους των βολών, θα στοθεί σε κάποια φορά. Παυλόπουλος. Έτσι εκείνη την πάσα. Καντό, δύσκολο λέει αυτό, διαφυρός. Βίτσικα. Σε γενοτέρμα, οι δύο πρώτοι την πρώτη τιμάει, είναι γεγονός. Στεφανάκος 2, Μοζάκης 3, Κολυμπάκης 6. Από πλευράς Μπόλδες, από την άλλη 4 ο Πουρλής και ο Κιτατάς και 2 ο Αλφαντής. Παυλόπουλος, πιέζει ψηλά ο Μουζάκης. Οροκόψιμο Φουραδούλας, ξεφεύγει και τελειώνει τη φάση με ταμπλό. Πρώτη πόντι και για το σώμα. 1 και 15 στο ρολόι. Συν 1 για τον Κονόμπο, 11-12. Κολυμπάκη θα σηκωθεί, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Αμυντικό rebound, ο Φουραδούλας. Η μαυροπράσινη Στεφανάκος για 3 έφτιαξης. Φτάνει τους 5 ο Μάικ. Τελευταίο μισό λεπτό. Φραδόλας ωραία πάσα, φλουδεράκι. Από τον Κιτσαντά. Κολυβάκης. Στεφανάκος, Ζορμπάνος, δίστασε να σκοφεί για 3, πέρασε από τον κεντρικό διάδρομο και εξέλιξε από κοντά με το δεξί. 16-12 συν 4, πολύ γρήγορα από τους Warriors, εκεί φαίνεται ότι θα πάνε στο πρώτο break με προβάδισμα. Φουρλής από τους του elbow, εύστοχο και εύστοχο σπάγγι. Στο 10 λεπτό, 16-14 προβάδισμα, 2 πόντων για τους Bowlers. Δεύτερο 10 λεπτό στον Άγιο Νικόλαο, 16-14. Πάστε από το πρώτο σουτ, αμυντικό rebound, η μπάλα στον Θωμά. Φουραδούλας, Φουρλής, θα αποδεχθεί η μπάλα. 45 μοίρες. Στεφανάκος, Κολυμπάκης Τίνος, πέρασε ωραία την μπάλα, την μπάλα κλειστρέα από τα χέρια του Ανδράδη. Έξω, Λύς, μέση απόσταση, άστοχος αυτή τη φορά. Ο Τσαντάς, σε δεύτερο χρόνο, έστοχος ο Παυλόπουλος. Πολύ σωρμένο το μάτς μέχρι στιγμής, νομίζω ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει άδικα. Δεν έχει βάλει μάλλον άδικα τους φόντους που έχει βάλει. Αν δεν έχεις άστοχος. Ο Τρόκος για το σφιγγράκι άστοχο. Μπαλαφάνει στο Κολυμπάκι, ο οποίος θα κερδίσει καλά το φάουλ. Μέσα και εγώ. 21-16. Πρώτη φορά προβάδισμα, 5 πόντες για τους Bowlers. Για να δούμε αν μπορούν να αντιδράσουν ξανά. Φουραδούλας, 2
μπάλα έξω. Ανδράδης. Μπάλα το κλείνει το μάτι. Φτάνει στους 5 ο Παναγιώτης. 24-16 είναι 8 πλέον για τους Bowlers. Οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται από την αρχή μπροστά στο σκορ. Απλώς στον Μπονόμπο μέχρι στιγμής δεν έχουν αφήσει τους πράσινους να ξεκινήσουν με σημαντική διαφορά. Αυτό είναι μια καλή άνθρωπα. Το καβαλάρι. 2-1-2-1. Κολυβάκης αφήνει στον Ανδρεάδη. Καλάθι ο Πάνος. Time out. Τον Μπονόμπο. 24-16. 7-25 μόνο στο ρολόι. Επιστρέφουμε το time out. Επιθέσεις για τους κίτρινους. Καμιλά, αλλά δεν περνάει. Προς τα έξω ο Φραδούλας θα πιάσει αναγκαστικά την μπάλα προς πίσω για τον Μπονόμπο. Χρησιμοί κίτρινοι, εφηδιασμός και καλάθι με το δεξί χέρι από το Φουρλί. Ξανά λύσεις εκπληκτικά από τους κίτρινους. Κρόκος. Αστέρας ο Γιώργος. Αλφαντής. Έχουμε φάουλ. Ψηλά. Σωστό από τους πολλές για να κόψουν τον εφηδιασμό. Δεύτερο φάουλ. Μάλλον πρώτο φάουλ για εκείνους. Στα δύο μέχρι στιγμής η Μπονόμπο. Έχει ένα καινούριο πρόσωπο στην θέση του Ανδρεάδη. Ο Θεανίδης, εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω ξαναδεί. Ο Φραδούλας ψάχνει την πάσα. Σου για τρεις. Από τον Παυλόπουλο. Στεφανάκος. Κραφιές πουλερικών από το Κολυβάκι. Άστοχος ο Κρόκος, rebound. Αλλά άστοχο το follow από τον Γιώργο. Ωραία πάσα. Ούτε ο Κρόκος. Και ανοίγεις καθαρή άμυνα. Stop και rebound από τον Μπονόμπο. Παυλόπουλος. Του για τρεις εύστοχο. Διαχειρός Αμπαντή. Μειώνουν ξανά στους 5 η Μπονόμπο. Κολυβάκης κάτω του φωνάζει ο Στεφανάκος. Θα το κάνει αλλά θα το χάσει ο ελευθερόχρονο ο Γιώργος. Ωραία πάσα στο κόψιμο. Κολυβάκης κερδίζει το φάουλ και θα κερδίσει 2 βολές. Μέσα για δεύτερη. Πέντε ο Κολυβάκης. Δύσκολο. Δύσκολη προσπάθεια και φάουλ ο Μουζάκης. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας κατευθύνεται και ο Αλφαντής. Η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 28-22. Κολυβάκης. Μουζάκης θα πάρει ένα σκύρι. Τον Θεανίδη. Σπάσει την μπάλα στο Σορβάνο. Πρέπει να σκοθεί για τρεις έξτρα ο Παναγιώτης. Ακριβώς 5 λεπτά για την λήξη του πρώτου μέρους. Εδώ στον αγωνικό λόγο 32-22 ξανά. Διαφορά που προσεγγίζει. Διψήφια διαφορά για τους πράσινους. Μέσα ο Αργυρόπουλος, έξω ο Καβαλάρης.
Χουρλή στο σκοπί για 3. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Επιθετικό, όχι. Επιθετικό rebound πολύ μακριά από την ρακέτα. Γκολομπό. Αλφαντής και αυτό. Η διαφορά, Θεανίδη, η μπάλα πάει έξω στον Παναγιώτη. Κολυβάκης θα δοκιμάσει το χέρι του, αλλά δεν δικαιωθεί. Αλφαντής. Αναμένει επίθεση για τους κίτρινους. Φουρλής έμεινε μόνος του, αλλά δεν τιμώρησε τους πράσινους. Κολυβάκης, γύρωστε, καθαρή, όχι. Βιαστικά. Φάουλ και δύο βολές, τις οποίες θα εκτελέσει ο Γιώργος. Πάρα πολύ efficient παίχτης ο Κολυβάκης. Και τέσσερις βολές έχουμε βαλθεί στον πάγκο και παίρνουν τις οδηγίες από το Ράπτη. Μέσα η πρώτη. Είναι να μας βάλει και τις δύο, δεν καθίσουμε να κάνουμε. Στο ζωγραφιστό. 33-25. Φουρλής. Μπάλα έξω, Παυλόπουλος. 9 δεύτερα για τους κίτρινους. Αργυρόπουλος γίνει μπροστά, σκριν. Αλλάζει η ουσία. Από τους κιτρινούς, Κολυβάκης, άστοχος στο αριστερό λέα. Πολύ ψηλή πάσα, νομίζω. Δεν την περιμένει ο Κιτσαντάς. Ο Κιτσαντάς, καλάφι, ο Μουζάκης, 35-25, το αγαπημένο σύν 10 επιστρέφει. Αλφαντής. Έτσι με πλάτη. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά. Rebound του Θεανίδης, μπάλα στον Αργυρόπουλο. Κολυβάκης, Μουζάκης, θα αφήσει ωραία την μπάλα. Αργυρόπουλος δεν την υποδέχεται καλά. Βρίσκεται τα πόδια του. Πάσα του Μουζάκη. Φλότερ άστοχο, rebound. Ο Ζορμπάνος τρελίζει τον ρυθμό του μάτς. Αυτό βολεύει νομίζω τους μπόλερς. Ο Ζορμπάνος ξεφεύγει και δηλώνει την πάσα στα δεξιά. Time out, του Μπονόμπο, 37-25, συν 12 πλέον για τους πράσινους. Επιστρέφουμε το time out. Επίθεση για τους Μπονόμπο. Δύσκολη προσπάθεια, καλάφι με το αριστερό layup ο Αλφαντής. Στο λογαριασμό του φτάνει τους 9 στην δεύτερη περίοδο. Κολυβάκης έχει όλο το χρόνο. Θα στοχεί, αλλά στοχεί. Αλφαντής. Πάσα, σηκώνεται, αστοχεί. Επιτυχώ ερμπάντο ο ίδιος, Φουρλής με φλοτεράκι. Ούτε εκείνος, ερμπάντος, ερμπάνος. Κολυβάκης. Ο Ζάκης έμεινε μόνος του, πήρε το σουτ, αλλά ούτε αυτός δικαιώθηκε. Φουρλής καθαρή από τον Ζορ. Τρέχει στον εφηλιασμό. Τελευταίο 1,5 λεπτό. Σοφόκρου κάνεις τον Αγιο Νικόλα. Θεανίδης. Γιατρής άστοχος. Το rebound και η μπάλα στα χέρια του Αλφαντή. Αλφαντής. Λόπουλος, μπάλα στον Φοραδούλα. 8 δεύτερα για την επίθεση των κίτρινων. Φουρλής γυρνάει, πάει μπάλα έξω. Ωραία η κυκλοφορία της μπάλας, Αλφαντής πρέπει να μπει αυτό. Αλλά δεν μπαίνει. Επιθετικό rebound και foul, το πλήκ κερδίζει. Από κοντά ο Κιτσαντάς.
έξω. Δεύτερη rebound ο Θεανίδης. Στεφανάκος. Μισό λεπτό στο ρολόι. Ζορμπάνος θα σηκωθεί για τρεις. Η μπάλα θα τον πουλήσει. Ράφτη στο rebound. Στεφανάκος έξω. Λογικά ο Μάικ θα θέλει να πάει όλο το χρόνο και τα υπόλοιπα 4 δεύτερα. Άστοχος ο Μουζάκης σε μισθό rebound τον ίδιο και καλάβει. 39-28, 10 δεύτερα. Για τους Βολόμπου έχουμε φάουλ. Κάνει το φάουλ φωνάζει από τον πάγκο. Θα δω να σπίτι την πάστα. Αφήνει ωραία. Γκολ. Εξαιρετική επίθεση από τον Βολόμπο. Καλά και εγώ με ένα κουτσαντάς. Πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα το χρόνο που είχαν οι κίτρινοι. Μιλώνει ξανά στις 8, οι κίτρινοι κλέμουν και την μπάλα. Άστοχος όμως, τέλος, πρώτο ημιχρόνο, 39-31. Δεύτερο μέρος εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Απορώ πως παίζουν οι πρώτες με κάτι αμάνικα και δεν κάτι τέτοια. Είναι φοβερό κρυό, καλά και φάουλ, όσο εγώ λέω τα δικά μου. Ο Κιτσαντάς. Εντάξει, όλα καλά, έπεσε λίγο άσχημα. Έξω η βολή. Καρδιά τους Μόνερς. Στεφανάκος. Καβαλάς θα σκεφτεί από το ύψος των βολών και θα ευστοχίσει. Πρώτη δύο πόντι και για τις δύο ομάδες. Στο δεύτερο μέρος μία. Μάλλον μία επίθεση έφτυγε από το Καβαλάρι και μία από τον Κιτσαντά με καλά και φαούλ. Δεν αφήνω τα τρία του σκορ. Στεφανάκος το δεβάζει. Ανδρεάδης. Παντουδάκης. Πάλα ξανά στον Παναγιώτη. Στεφανάκος λίγο δυνατή πάσα. Παναφορά από το πλάγιο του Γονόμπο. Φουραδούλας. Ψηλά. Ράδι. Αλφαντής. Φουραδούλας προσπίτε. Περνάει από το κέντρο. Φάουλ με το σκέπτε. Με το οποίο χρεώνεται ο Καβαλάρης. Φουραδούλας. Ωραία πάσα στον Μάικ. Περίμενα να κόψει λίγο πιο χαμηλά ο Κιτσαντάς από το καταλαβαίνω. Λάθος κάθε από τον Στεφανάκο. Αλφαντής μέχρι μέσα, καθαρή η άμυνα από τον Κολυβάκη. Ζορμπάνος Στεφανάκος, εύκολη δουλειά. Και 43-43. Φουραδούλας τα κατεβάσει, πολύ καλή άμυνα. Καπουθή παραμένει εκτός από τους κίτρινους, φάουλ. Ξανά από τον Καβαλάρι, ο κάνει γρήγορα δύο παραβάσεις. Και να μην βλέπω κάποιο ετοιμάζει να μπει στον πάγκο, σημαίνει ότι αυτό ήταν τα πρώτα δύο του φάουλ. Οπότε όλα καλά. Παυλόπουλος. Φουραδούλας θα πιεστεί, θα σηκωθεί για δύο, θα αστοχίσει, επιθετικό rebound. Αλλάστος και σε δεύτερο χρόνο Κιτσαντάς. Ζορμπάνος στον εφηδιασμό. Έτσι από το δεξί λέει.
από τον Ζορ και 45-33. Λίγο διασπηδία εδώ από τον Σμολόμπο. Αντοχή στους πράσινους, Στεφανάκος Ανδράτης με καραμπόλα από τη γωνία. Θα στοχίσει για τρεις. Κατεβάζει ο Λάμπρος. Παλά στη γωνία, Παυλόπουλος θα δοκιμάσει το χέρι και θα δικαιωθεί. Είναι απορία άξιο πως κάνουν τόσες πολλές ήττες οι Μπονόμπο. Γιατί εγώ τουλάχιστον βλέπω πολύ καλό υλικό. Και σήμερα και στο Περιστέρι μου είχα κάνει θετική εντύπωση. Στεφανάκος μπαλά που κάνει ύπουλα παιχνίδια. Αλφαντής για τρεις. Άστοχος, επιπτώ λοιπόν ακόμα ένα από τον Παυλόπουλο. Δείχνει να έχουν θέμα στα block-out, τουλάχιστον αμυντικά οι πράσινοι. Τσαντάς. Να πας χαμηλά, σπλιτ έξω σου για τρεις, εύκολα ξανά από τον Παυλόπουλο. Μειώνουν εκ νέου η Μπονόμπο 45-36. Επιστρέφουμε το time out, η διαφορά είναι στους 6, 45-39. Καλύπτεται να βγάλουν ξανά αντίδραση οι πράσινοι. Στεφανάκος Ανδρεάδη θα παίξει με πλάτη, θα αφήσει στον Κολυβάκη. Θα μαθαίνει τρυπά ο Γιώργος. Ωραία και έρχεται εδώ η μπάλα στο 2-3. Άστοχος ο Μάικ. Πολύ σωστή επίδεση, απλά τελειώμα της φάσης. Δεν ήταν το καλύτερο. Φάουλ ψηλά από τον Κρόπο πάνω στον Ελφαντή. Εντάξει, ετοιμάζεται να μπει στην θέση του Ανδρέα Δη. Επαναφορά από το πλάι με τον Παυλόπουλο. Αλφαντής γίνει ψηλά ο Καβαλάρης. Αλφαντής χρόνος τελειώνει, μπάλα στη γωνία. Πατάει την πλάγια γραμμή πάνω στην προσπάθεια του να βγάλει την πάσα ο Λάμπρος. Στεφανάκος. Κάπου σε ζηλιά τα πρώτα 4,5 λεπτά. Ο Παλτιδάκης έμεινε μόνος του. Αλλά δεν τιμώρησε τον Μπονόμπο. Πολύ άτυχη. Από το 6,5 η πράσινη. Τα σούτους είναι καλά. Απλά η μπάλα δεν καταλήγει σε λεπτάκι. Παναφορά από την baseline με τον Κρόκο. Καβαλάρης, Στεφανάκος θα πάρει μια screen. Μουζάκης προσθέτει την πάσα και δίνει στο φάουλ και θα τελέσει δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Πολύ βελτιωμένος ο Μουζάκης από την τελευταία φορά που τον είδα. Όχι σήμερα. Δεν ξέρω αν κάνουν προπονήσεις οι μπολές, δεν θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν κάνουν. Νομίζω ότι στην Evolution τουλάχιστον είναι από τις πολύ οργανωμένες ομάδες. Πάμε πρόδουλας. Πέρασε η ψυχραιμία στο Θωμάς, τα λέγαμε και στο podcast. Είναι μια φοβερή ηρεμία για κάποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το καταφέρνει αυτό. Μουζάκης προσπείται, περνάει την μπαλά στο Μάικ. Κολυβάκης θα σκοφεί και θα ευκαιρθήσει για τρεις.
παιδάκι από τον Τζόρτζ. Αλφαντής, άστοχος, από τα 6.75 το πιστεύω φοράσει. Ο Γιώργος, πολύ καλή άμυνα, αλλά με φάουλ από το Μουζάκι. Τρίτο φάουλ για εκείνον. 5 συλλομμένα ομαδικά, γρήγορα μετά το πέρασμα των πρώτων 6 λεπτών για τους μπολέρς. Οποιοδήποτε φάουλ και αν γίνει για τα υπόλοιπα 4 και 15 θα οδηγήσει τους κίτρινους στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Στις δύο Φουρλής. Πενήντα, 41. Μουζάκης, Στεφανάκος, θα δοκιμάσει το χέρι του, αλλά θα στοιχίσει ο Μάικ. 9-14 για τους πράσινους. Καβαλάρης, Στεφανάκος δίστασε. Μπάλα στη γωνία, Μουζάκης ξέφυγε ωραία, σηκώθηκε αλλά στέξε το κοδεξί. Κουραδούλας, πολύ δυνατή πάσα του, δεν την περνάμε με φουλής. Αλλαγές μέσα ξανά ο Θεανίδης στην θέση του Καβαλάρη. Μουζάκης, Θεανίδης. Πρόκος θα επιστρέψει την παλαβοκή με την πύρη. Θεανίδης, έφτυχος για δύο. Είναι 11 για τους μπόλερες, 52-41. Φάουλ με το οποίο χρονώνεται ο Κροκός. Νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, τουλάχιστον για τα επόμενα 3 λεπτά οι μπόλερες. Δεν έχουν να δώσουν άλλα φάουλ. Μέσα η πρώτη από τον Θωμά. Στεφανάκος, Κρόκος, θα περάσει την μπάλα στη weak side. Κολυβάκης θα δοκιμάσει το χέρι του ξανά και θα δοκιμάσει και πάλι. Δύο τριμμετάκια από τον Τζόλ, που είναι ο Διέντζε Πιά, τους μπόλερς, τον ακολουθεί με 4 ο Ζουρμπάνος. Φουρλής θα ευστοχίσει από μέσα απόσταση, μειώνει εκ νέου τη διαφορά. Τεχνικοποιητή εκείνον, αυτός ακολουθεί από την άκρη τον Παυλόπουλο, ο οποίος έβαλε 2 τριμποντάκια στην αρχή του δεκαλέπτου. Μουζάκης για 3, άστοχος. Παυλόπουλος κατεβάζει και τρέχει. Καντάς. Δίστασε, κανάει. Πολύ καλή από τον Μουζάκη, πέρασε πάρα από το σκριν. Φουρλής, ωραίο πικ. Μπλόξι, λάθος Στεφανάκο. Θεανίδης στην αντίπερα όχι, δεν είναι την φάση. Ριμπάμε και θα δω. Τι τα πάντα να φύρει ο Μάικ. Στον πάγκο Στεφανάκος, μέσα ο Ζορμπάνος. Δύο βολές τις οποίες θα εκτελέσει ο Μπίτσικας. Σε πρώτη, 55-44 παραμένει. Έξω και η δεύτερη. Εξαιρετικό rebound και νέα ευκαιρία για τους κίτρινους. Φουρλής. Κουραδούλας. Θα περάσει την πάρα χαμηλά. Δεν είναι κόψιμο, αλλά λίγο πιο δυνατή. Πάθει το αρμαντή. Μουζάκης. Λοντεράκι έστω από τα δεξιά.
4, Κολυμπέκης με 6. 1,5 λεπτό. Αλφαντής στη τσαντά, θα περάσει πάλα χαμηλά. Φουρλής θα δοκιμάσει το χέρι του, κοντό το σουτ. Πάτησε την βασική γραμμή ο Αλφαντής. Ο Λιβάκης έμεινε τελείως μόνος του, αλλά αυτό έχισε. Λιζάκης δείχνει την προσπάθειά του, έχουμε βήματα. Φουρλής θα πάρει την μπάλα. Τσαντάς ακόμα να κλείσει το τσιμπόλες, ο οποίος νομίζω ότι έχουν πάει το παιχνίδι εκεί που το θέλει. Αναγκώτης στους 6, μισό λεπτό ακόμα να κλείσουμε τους πράσινους. Ζορμπάνος. Επαναφορά από το πλάγιο της κίτρινης. Αλφαντής 9 δεύτερα. Σκέφτηκε να το πάρει από εκεί. Πάλα πέρασε στον Φουρλή. 3 δεύτερα. Καλή άμυνα του Κρόφου. Άστοχο το σουτ. 0,6 το ρολόι. Νομίζω δεν θα έχουμε κάτι. Τι να προλάβουν να κάνουν πράσινοι. Τέλος τρίτης περίοδου 60-44. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μουζάκης, Ανδρεάδης. Γύρισε το φυλάκι, πέρασε την μπάλα στον Ζουρμπάνο. Γιατί διστάζει ο Παναγιώτης, δεν καταλαβαίνω. Ήταν τελείως μόνος του και είχε φοβερό σου. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Το πειράζω. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ζουρμπάνος πέρα από την πλάκα. Εντάξει, εδώ να μου παίζει και νομίζω ότι αν βρει ρυθμό και πάρει λίγη ψυχολογία, δεν σταματήσει και ψυχικά. Κρόκος, μεγάλη πάσα, Ζορμπάνος, τελείωμα από τα αριστερά. Ακόμα δύο πόντι για τον Παναγιώτη. Φουρλής προσπίθηκε, βρήκε λίγο χώρο, σκόθηκε για δύο και ευστόχησε. Φωνές από το Ράπτη. Ράπτη νομίζω ότι είναι ο coach. Δεν είναι πως είναι για όρθιο και τον ονομάει καθισμένο πλέον. Φουρλής. Πολύ καλή άνω της, πάνω από εκεί παραμένει για τους
Ολυμπιακός. Αλφαντής, φάουλ ο Παναγιώτης. Μπίτσικας αφήνει στον Αλφαντή, ο οποίος θα κάνει τα γματάκια πίσω. Θα αστοχίσει ακόμα ένα επιθετικό ριμπάουντ από τους κίτρινους. Τρίτη ευκαιρία, Παυλόπουλος. Άστοχος. Τι έχουμε? Άλεξη της 4 από τον πάγκο. Πολύ καλή από τον Μουζάκη. Κρόκος συγκρατεί, κατεβάζει. Σαν την καλύτερη επιλογή ο Γιώργος. Παλαστικονία, Ανδρεάδης. Άστοχος. Παχινό. Εκδικτικό Ιβάνος Ιβάνος. Ανδρεάδης. Περνάει ωραία πάσα. Θεανίδης. Φοβερή επίθεση από τους μπόλερς. Πολύ καλή ο Ζορμπάνου. Η μπάλα φτάνει στη γωνία στον Φουρνί, ο οποίος προσπείται. Περνάει, αλλά δεν κερδίζει κάτι. 2-1-1 Ζορμπάνος και θα κερδίσει το φάουλ ψηλά από τον Κιτσαντάα. Δεύτερο φάουλ. Όχι, πρώτο φάουλ για τους Μπολόμπο. Δύο έχουν ήδη οι μπολέρς. Ζορμπάνος. Κρόκος. Έμεινε μόνος, σηκώθηκε. Αλλά στόχισε. Αλφαντής. Ωραίο γύρωστεπ. Άστοχο το πρώτο τελείωμα. Άστοχο το δεύτερο. Καλή η άμυνα και μπλόκο Μουζάκης. Παυλόπουλος ξανά για τρεις. Στα 4-49 στο πρώτο 3,5 λεπτό της τελευταίας περίοδου. Ζορμπάνος. Εξεκίνητη πάση στον Ανδρεάδη, η οποία περνάει. Κρόκος ξανά επαναστηριξάει. Θεανίδης, κόβει ο Ζορμπάνος. Ανδρεάδης θα σηκωθεί για 3. Άστοχος, επιθετικό rebound και καλάθι ο Μουζάκης. Βάλε αυτούς, θα βρεθεί παραμένει για τους κίτρινους. Μέσα ξανά ο Ράπτης και ο Καβαλάρης. Έξω Ζορμπάνος και Θεανίδης. Ανδρεάδης κλέβει και τρέχει. Ανδρεάδης. Αστοχό το δεξί τράιμ, ο Καβαλάρης είναι εκεί. Θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει 2 βολές. Μέσα η πρώτη. Σε διαφορετική σκορέ σε 4 λεπτά για τους μπολέρς. Έξω η δεύτερη. Ο Ράφτης Καβαλάρης. Να σπάσουμε τις μέσεις. Πάλι ξανά. Ξανά στη γραμμή της λαθοπιάς ο Δημήτρης. Μέσα ο Στεφανάκος και ο Αργυρόπουλος, έξω ο Μουζάκης και Κρόκος. Πάλι για τον Δημητρή.
Στεφανάκος ευστόχησε για δύο από μέσα από τα σκουπ. Σκοφή για 3, θα στοχίσει αμυντικό ριμπάουντ ψηλά ο Ράπτης. 5,5 λεπτά. Τα πάντα δείχνουν, εκτός κάποιου συγκλονιστικού απρόπτου, ότι οι Μπούλερς θα πάρουν ακόμα ένα ροζ. Την επόμενη αγωνιστική να πούμε ότι ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος σήμερα, οι Μπούλερς θα παίξουν με τους Σεν Παολί. Από την άλλη, οι Μπονόμπο θα βγουν στον δρόμο τους έναν από τους δυσκολότερους αντίπαλους για φέτος, την νέα φωτογραφία. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ανδεράδης. Ας ξανά. Πάντως του δίνει ενέργεια. Παυλόπουλος και αυτό. Όχι. Είπαμε το Πάνος. Ο αντιπάλος βλέπει ωραία τον Στεφανάκο, ωραία πάσα, Αργυρόπουλος. Άστοχο το λέει, που χάλασε το highlight. Αλφαντής από πολύ μακριά. Είπαμε το Φουρλής. Στεφανάκος, Αργυρόπουλος, θα βάλει αυτό. Έχει διαφορετική σκόρα για τους Μπούλερς, κάτι λέει αυτό. Τα είχα πει και στο Μάικ. Η φετινή βερζιόν νομίζω ότι μπορεί να μην έχει έναν ξεκάθαρο στάρ. Εντάξει, να μου πείτε, κάποιος μπορεί να έρθει και να μου πει ότι είναι ο Κολυβάκης, αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι επιθετικά, αν μια ομάδα προσαρμοστεί στον Κολυβάκη, θα τιμωρηθεί 100% από τους Μπούλερς. Νομίζω ότι έχουν πλέον πολλούς πρωταγωνιστές και τους πιο ξεκάθαρους ρόλους από όλα τα χρόνια που τους ξέρω. Καβαλάρης για δύο άστοχος, rebound ο Μάικ. Λάθος του πάσα, κλέψιμο και φιλιαρμό με τον Παυλόπουλο. Παυλόπουλος θα κερδίσει χώρο για να δώσει τη φάση μπροστά στο Ράπτη. Στους 5 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Νίκος, τελευταία 3 και 10. Το τελικό σκορ περιμένει να μάθουμε. Ράπτης, Ανδρεάδης. Καλαφάνη, στον Στεφανάκο που σκόνονται από το έλμπο και ευστοχή ξανά. Πάτσουλα ο Καβαλάρης. Παναφορά από το πλάι για τους κίτρινους. Αλφαντής. Δεν και χώρα με το step back. 5 δεύτερα, Παυλόπουλος, ωραίο πικ, πιτσατάς, βήματα. Ανδρεάδης, Αργυρόπουλος γυρνάει. Ράπτης θα σκοθεί από τη γωνία με μεγάλη καμπυλόζη. Άστοχο, λοιπόν ο Βουρλής. Και αυτό, πρώτη πόντι για εκείνον στην τελευταία περίοδο. Ανδρεάδης από τη γωνία. Rebound ο Ράπτης. Στεφανάκος έχει χώρο, αλλά επιλέγει τον Καβαλάρη, ο οποίος περνάει.
Στεφανάκος προσπίτε ξανά για 3, σηκώνεται από μέσα απόσταση και ευτυχή. Εκπλέον νομίζω ότι του αρέσει λίγο τα πιο, πιο πολύ τα mid-range φέτος. Δεν έχω καταλάβει το λόγο, αλλά αυτό την βγαίνει εγώ μαζί του. Ένα λεπτό ακριβώς για τη λήξη του μάτς. Αυτό το τρίποντο, μπαλά εκτός. Παυλόπουλος σχημένος, αλλά ως για τρεις rebound ο ίδιος. Θα κινηθεί παράλληλα με την baseline. Φουρλής και αυτός, rebound ο Καβαλάρης. Τι τέλος νομίζω. Αυτό το τριποντάκι. Τελευταία 28 δεύτερα. Νομίζω βλέπω και την τελευταία επίθεση. Τέλος παιχνιδιού, 76-53, ακόμα ένα ροζ φύλλο για τους Bowlers.